έτοιμοι για μία ακόμη φορά να προσφέρουν σε κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη, οι αστυνομικοί του Ηρακλείου έκαναν πράξη την αγάπη και την αλληλεγγύη μέσα από τη συμμετοχή τους στην καθιερωμένη τρίμηνη αιμοδοσία που διοργανώνουν οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Το σύνθημά μας σήμερα είναι 10 λεπτά από το χρόνο μας που δίνει ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, αφαιρώνουμε όλοι μας 10 λεπτά από τη ζωή μας για να βοηθήσουμε κάποιον συνάδελφό μας, κάποιον συμπολίτη μας που έχει ανάγκη. Δεν είναι και λίγες φορές που ένας αστυνομικός μπορεί να τραυματιστεί και κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή και μη. Με την πάντα πολύτιμη συμβολή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Βενιζελίου, η κινητή μονάδα του νοσοκομείου βρέθηκε από το πρωί στο προάβλιο του αστυνομικού μεγάρου για να υποδεχτεί τους ενστόλους που ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα. Οι αστυνομικοί μας με τις τακτικές εθελοντικές αιμοδοσίες που κάνουν δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο στην κοινωνία του Ηρακλείου, που αυτό είναι ένα ακόμη θετικό πρόσημο στις ενέργειες που κάνουν. Έρχονται πάρα πολλοί συνάδελφοί μας και πολλά μέλη μας συμμετέχουν στη σημερινή εθελοντική αιμοδοσία και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο έργο και στο μέλλον. Γιατροί και νοσηλευτές της κινητής μονάδας ήταν εκεί για να ενημερώσουν τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και πολίτες για την απλή και ανώδυνη διαδικασία της αιμοδοσίας όσο και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι οι ανάγκες στο νησί μας είναι πολύ μεγάλες. Και χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες αυτές αυξάνονται λόγω των διαγνωστικών μέσων που έχουμε, λόγω του τουριστικού ρεύματος που έχουμε, λόγω του πολυπληθές των τουριστών που έρχονται στο νησί μας.